Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ σήμερα στο pool party που ετοιμάζεται για το καταπληκτικό photo shoot και θέλω να παίξουμε κάτι. Αυτό που θέλω να παίξουμε είναι το cake trivia. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Πόσο παίζεις πλέον? Από το Σεπτέμβριο του 2012 το κατέβασα, αλλά ήθελα να παίζω από όλες τις 6 μήνες. Ποιο είναι όλοι οι champions της Δεμάσια? Δεν έχω ιδέα, ξέρω τον Τάρι. Μόνο. Εμείς μου είναι ξόψα. Αλήθεια. Ναι, δεν πάμε μόνο σε αυτό. Απαράδεκτο. Στραγγελία. Λοιπόν, ήρθε η σειρά σου. Παίζεις LOL. Παίζω. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι champions. Wow! Δεμάσια. Ναι. Εγώ ξέρω όλο τον Γκάρι, γιατί φωνάζει τον Γκάρι. Όλοι τον Γκάρι ξέρουν. Ναι, όχι, το φωνάζει κιόλας, είναι η Ιούλια. Μετά το πρώτο ξέρω είναι κάτι look, δεν ξέρω και αν είναι κάτι το σωστό. Εντάξει, δεν σε παίρνουμε σωστό, δυστυχώς. Δεν το παίρνουμε σωστό, το είπαμε, ναι. Εσείς, λοιπόν, πες LOL. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι champions της Δεμάσια. Λοιπόν, Φλόρα, Σόνο, Γκάρεν, Τζάρβαν, Πέμπτος, Λουξ, πόσα ακόμα? Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ω, σκάλωμα τώρα. Queen. Όχι, είναι από το Valoran η Queen. Είναι η ομάδα, πάει. Άλλη τρεις. Θα τη τη δώσω γιατί η άλλη είναι δύσκολη. Οπότε το πέ, είναι ο Γκάλιο, η Σιβάνα και η Βέη. Πέλο μου. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Χάρι Πότερ. Τώρα μιλάμε. Ωραία. Πόσους πόντους πιάνει το Golden Snitch στο Χάρι Πότερ? Όχι. Δεν ξέρω, αλλά πάντα και δεν είναι. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν κερδίζει το παιχνίδι. Δεν διαβάζει. Λοιπόν, πόσους πόντους πιάνει το Golden Snitch στο Harry Potter, στο Quidditch? Επίσης, αγγλικά. Έχω να δω Harry Potter πόσα χρόνια. Οπότε δεν το ξέρω. Ούτε που θυμάμαι. Θυμόμουν κάποτε. Οκ. Τη παίρνουμε γι' αυτό άλλο ερωτευμένο. Λοιπόν, Potter. Πόσους πόντους πιάνει το Golden Snitch στο Quidditch? Δεν θυμάμαι το Harry Potter καθόλου. Πες μου όλες τις πριγκίψεις της Disney. Μετράμε και αυτές που δεν είναι πριγκίψεις, θα σταματήσει η ταινία. Όχι, μετράμε μόνο τις πριγκίψεις. Λοιπόν, η Χανάτη, η Σταυροπούτα, η Άριελ. Αυτή είναι η Σταυροπούτα, η Νεκρόπ, αν δεν μεταμωθεί. Πιάνα, εντάξει, το παίρνω σωστό. Ραπουντζέλ. Όχι της Μπάρμπι. Όχι της Μπάρμπι, όχι της Μπάρμπι. Αυτή που κοιμήθηκε ρε και μωμένη. Η Ραπουντζέλ, η άλλη που μοιάζει με τα μεγάλα μαλλιά που φωτογράφιζε. Αυτή την είναι το Μπρέιβι με Μέριντα. Έλσα Άννα. Το ξέχασα. Θα διώξω κάτι τις παλιές. Α, η τέτοια. Η Τάγκερ Λίλι από το Πίτερ Παν. Δεν είναι πριγκίπισσα. Είναι πριγκίπισσα με Ινδιάνο. Κάπως, αντίστοιχο. Σου λείπουν ακόμα. Κάσε. Με έχεις σκοτώσει. Κρίμα. Όταν είμαι για Blizzard, σε παρακαλώ. Δυστυχώς δεν έχω καμία ερώτηση από Blizzard. Δεν έβαλα. Τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πεις όλες τις πριγκίψεις της Disney. Τις επίσημες. Τις επίσημες. Όχι. Όχι. Οι επίσημες. Οκ, σίγουρα είναι... Έχουμε σίγουρα τη Σιντερέλα που είναι κλασική.
Okay. Έχουμε κανάτι που είναι κλασική. Έχουμε την Πέλη, η οποία παντρεύτηκε πριν και από όταν είναι πριγκίπισσα. Ναι. Και άλλη έχουμε. Πάρα πολύ. Έχουμε την Άριε. Ναι. Βάλανε πρόσφατα τη Μέριδα. Ναι. Βάλανε, νομίζω, και τη Μουλάν κάποια φάση. Είναι. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά είναι στη λίστα. Ναι, γαμώ. Τα βάλαμε με το Ρώσο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τις πάρουμε σωστό τελευταία ερώτηση. Γιατί η Άννα επίσης παντρεύτηκε την Κύπρο. Αυτό. Δεν θυμάμαι άλλη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές αυτή τη λίστα. Όπως η Γιασμίν, η Ποκαχόντας, η Ραπουζέλ. Είναι και η Ποκαχόντας, δεν την έχει. Η Έλσα και η Άννα από το Frozen. Οπότε αυτό θα το πάρω σωστό. Θέλω να μου πεις όλες τις πριγκίψεις της Disney. Το Μπούτα που επίσης γίνεται μετά. Ποκαχόντας θεωρείται, γιατί είναι ακριβώς. Κίτα επίσης. Ναι, πρώτη που λέει την Κίτα. Είναι expert γι' αυτό. Τζασμίν. Τώρα μου έρχεται διάφορα, αλλά δεν είναι τυπικού αίμα. Νομίζω μπορεί να το πάρει. Ψηφίζουμε να το πάρει. Ψηφίζουμε να το πάρει γιατί είπε την Κίτα. Είπε την Κίτα. Συγχαρητήρια, Ελένη, ήσουν πάρα πολύ καλή. Δυστυχώς θα σου πάρω δύο ερωτήσεις σωστές από όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάποια σελίδα που θες να πεις? Το όνομα, γιατί μιλάω περίεργα αγγλικά. Ναι, πες μου. Match and Cosplay World, λοιπόν. Μπείτε να δείτε τα cosplay της. Οκ, μου λυπηθεί το καπέλο. Μπες μας στη σελίδα σου στο Facebook, έτσι ώστε να πει ο κόσμος να κάνει like. Οκ, λέγομαι Heroic Creations. Είναι για τα cosplay μου και τα σχέδιά μου. Και επίσης μπορείς, η Αγγλία έχει ένα μαγαζί όπου μπορείτε να πάτε να τυπώσετε οποιαδήποτε στάμπα, είτε σε μπλουζάκι, σε κούπα ή οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Οπότε μπείτε να κάνετε ένα like. Στάμπα Escape στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε άνετα. Πες μας τη σελίδα σου στο Facebook. Σελίδα μου στο Facebook λέγεται Ρενέ Πολυμόρφος. Είναι λίγο δύσκολο να το γράψουμε. Θα αποστάρουμε τα links. Μπορεί να δείτε στο link, ναι, σωστά. Κάνει επίσης... Είμαι από cosplayer, είμαι καλλιτέχνη, ζωγραφίζω, τατού, σχέδια, illustrations, concept art. Κάνει καταπληκτικά σχέδια, οπότε παιδιά μπείτε, κάντε ένα like γιατί έξεσαι πάρα πολύ. Cheers!